Το σχέδιο δράσης σε περίπτωση ροφής της περίκλης της πόλης που προβλέπει προσωρινή λειτουργία βασικών υποδομών σε 3 μήνες, έτσι ώστε σε 6 μήνες με 1 χρόνο να επιστρέψουν οι πρώτοι κάτοικοι. Το θέμα είναι πώς θα βρεθούν άμεσα χρήματα για ένα τόσο μεγάλο έργο, με τις 2 πλευρές να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε διεθνείς δωρητές. Μέρος του κόστους πάντως υπολογίζεται ότι θα αναλάβουν και οι ιδιοκτήτες. Ασφαλώς οι ιδιοκτήτες θα βάλουν ένα μέρος. Υποθέτουμε ότι θα υπάρξει κάποια πολιτική διηγιών και δανειοδότησης αυτής της δαπάνης. Η πόλη όπως είναι σήμερα δεν έχει καμιά προοπτική, παραδέχεται ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας για την Αμόχωστο. Before 74, Famagusta was harboring more than 10,000 touristic bed capacity. Nowadays we have only 1,500 touristic bed capacity. And in the absence of Famagusta, Kyrenia has gained 20,000. Μια από τις λίγες περιοχές στις οποίες υπάρχει ανάπτυξη στην κατεχόμενη Αμόχωστο είναι η εντός των τυχών πόλη. Μια περιοχή που έχει αλλάξει μορφή τα τελευταία χρόνια με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Η πιο μεγάλη ανάπτυξη παρατηρείται στην περιοχή του λεγόμενου Πανεπιστημίου Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο σπουδάζουν 20.000 φοιτητές, περισσότερο από το 1/3 των κατοίκων σήμερα της κατεχόμενης Αμόχωστο. The Turkish army has also taken hostage the people living in Famagusta, because without Varosha, Famagusta is nothing actually. Χωρίς την πόλη των Βαροσίων, που θα ζωντανέψει μόνο όταν επιστρέψουν οι νόμιμοι κάτοικοί της, η κατεχόμενη Αμόχωστος είναι τίποτα. Θα τη στοιχιώνει για πάντα η πόλη φάντασμα. Αυτό το εξαιρετικό ρεπορτάζ στην Νατάσα Χριστοφόρου, αν θέλετε, για το πόσο θα στοιχήσει οι εκτιμήσεις για την ανοικοδόμηση της Αμοχώστου, κύριε Κεπιανού. Το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω, αγαπητέ Λουκά, είναι ότι δεν είμαι απολογητής ούτε του Νίκου Αναστασιάδη ούτε της κυβέρνησης. Αν θέλετε κάποιον απολογητή. Δεν σας το ζήτησε και κάποιος, κύριε Κεπιανού. Έπρεπε να ήταν ο κύριος Νεοφύτο. Επειδή διατέθηκαν κάποια ερωτήματα, θα απαντήσω στο ερώτημα το οποίο έχει τεθεί για το να πει το ΑΚΕΛ που διαφωνεί με τον Αναστασιάδη. Ρωτάω ο κύριος Παπαδόπουλος και δεν είναι μόνο σήμερα που υποβάλλεται η ερώτηση. Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Να μας πούν πού το ΑΚΕΛ έχει διαφοροποιηθεί από τις θέσεις που υποστήριζε κατά τη διάρκεια της πενταετίας Δημήτρη Χριστόφη. Αν έχουμε μετακινηθεί από εκείνες τις θέσεις, διότι το κριτήριο για το ΑΚΕΛ είναι οι θέσεις οι διαχρονικές τις οποίες σε διατύπωνε. Αν το ΑΚΕΛ λοιπόν είναι συνεπές σε εκείνες τις θέσεις, και κάποιοι άλλοι έχουν κατανοήσει από τις ίδιες τις εξελίξεις στις πολιτικές ότι όσα υποσχέθηκαν στο Δημοκρατικό Κόμμα και αλλού, όσα είπαν στον Κυπριακό λαό ήταν λαθασμένα και θα πρέπει να μετακινηθούν, τότε γιατί να ευθύνεται το ΑΚΕΛ. Αυτός που ήρθε στο ΑΚΕΛ, δηλαδή ο Αναστασιάδης, και δεν πήγε το ΑΚΕΛ στον Αναστασιάδη, αυτό λέτε. Σίγουρα αυτό έχει γίνει. Θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Όταν ανάλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας ο κύριος Αναστασιάδης, για 1 χρόνο ακολουθούσε την τακτική την οποία του υπέβαλαν το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Θυμούμε τότε στις συσκέψεις που γίνονταν, ήμουνα μόνος μου από τη μια πλευρά και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα με τον πρόεδρο από την άλλη. Και τον χειροκροτούσαν τα πολιτικά κόμματα για την τακτική που ακολουθούσε. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα εκείνης της τακτικής? Το Παρπαρός να κυκλοφορά ελεύθερα στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, να δερματίζονται οι διαπραγματεύσεις και να πάρουμε ενός αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων τη χειρότερη έκθεση που πήραμε ποτέ από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ενώ είχαμε όλο το δίκαιο με το μέρος μας, πήραμε τη χειρότερη έκθεση. Υποχρεωθήκαμε να αναδιπλωθούμε, να διαφοροποιήσουμε την τακτική για να υπάρξει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να υπάρξει κάποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Τώρα υπάρχει κάτι στο οποίο διαφωνείτε?
με τον κύριο Αναστασιάδη και τον κύριο Νεοφύτου. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα στα οποία έχουμε διαφορετικές απόψεις. Όπως? Ας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι από την αντίθετη πλευρά από εκείνη που θέλετε να ακούσετε. Εμείς θεωρούμε ότι η εκπεριτροπής Προεδρία πρέπει να γίνει αποδεκτή. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα προκαλέσω τον Νικόλα λέγοντας ότι ο αείμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος είπε στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2008 ότι με την προϋπόθεση ότι θα ήταν σε κοινόψηφο δελτίων οι δύο υποψήφοι, αυτή ήταν η πιο βελτιωμένη πρόταση η οποία κατατέθηκε ποτέ από τη δική μας πλευρά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα στα οποία διαφωνούσαμε. Ας σας υπενθυμίσω ακόμα κάποιες διαφωνίες που είχαμε. Εμείς επιμέναμε ότι η κεντρική κυβέρνηση έπρεπε να έχει ισχυρές εξουσίες και αρμοδιότητες. Ο κύριος Αναστασιάδης έλεγε όχι. Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι τριβές, θα έπρεπε να έχει λιγότερες εξουσίες και αρμοδιότητες η κεντρική τον κυβέρνηση. Τον επικρίνατε αυτό στο παρελθόν. Τον επικρίνατε. Αυτή τη στιγμή έχει συμφωνήσει μαζί μας, γιατί εάν έρθει και έχει υιοθετήσει, εάν υιοθέτησε τις θέσεις τις οποίες εμείς υπερασπιζόμαστε διαχρονικά, γιατί να διαφωνήσουμε? Όχι, για χάρη τη διαφωνία. Να ρωτώ για να μας ξεκαθαρίσει. Νομίζω όταν, ότι. Εντάξει, άρα όταν λέμε ότι ταυτίζεστε με τον Νίκο Αναστασιάδη, όχι. Ή ότι ταυτίζεστε με τον Νίκο Αναστασιάδη μαζί σας. Το ΑΚΕΛ είναι συνεπές. Αγαπητέ Νικόλα, το ΑΚΕΛ είναι συνεπές στις διαχρονικές θέσεις τις οποίες υποστήριζε. Και σας αναγνωρίζω ότι και εσείς είσαστε συνεπείς. Ειδικά εσείς είσαι πολύ συνεπέστατος. Έχεις κάνει αναφορά για την διπλή κυριαρχία, που δεν είναι διπλή κυριαρχία. Όταν ο Δημήτρης Χριστόφιας στο Γενάρη του 2010 είχε πετύχει την καλύτερη διατύπωση που είχαμε ποτέ για το θέμα της κυριαρχίας, μία και αδιαίρετη κυριαρχία, και πάλι είναι κατηγορητών από τον Νικόλα Παπαδόπουλο ότι υποχώρησαν στα ζητήματα της κυριαρχίας, και το τέλειο το ιδανικό να πετύχουμε, και πάλι θα κατηγορείτε, διότι να μου επιτρέψετε να πω ότι κάποιοι, μάλιστα, φαίνεται ότι έχουν κάποια πράγματα πίσω από το μυαλό τους, τα οποία δεν λένε καθαρά στον κύριο. Μιλάτε για τον κύριο Παπαδόπουλο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, αγαπητέ Παύλο, έναν πολιτικό κόμμα είπε ότι παραδέχομαι ότι για 40 χρόνια έκαναμε λάθος. Εγώ ανέμενα να πει ότι έκαναμε λάθος για την τακτική την οποία υποστήριζαν ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Είπε ότι έκαναμε λάθος γιατί υποστηρίζαμε τη λύση της Ομοσπονδίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε ένα λύση ενιαίου κράτους. Να ετοιμάσουμε ένα σύνταγμα, λέει, για ενιαίο κράτος. Μιλάτε για την ΕΛΕΚ. Να πάμε στους Τουρκοκύπριους, δεν θα πω για σε ποιον αναφέρομαι. Να πάμε στους Τουρκοκύπριους, να τους το δώσουμε το σύνταγμα για ενιαίο κράτος και να ξεκινήσουμε εκστρατεία μαζί τους. Αυτά τα πράγματα δεν τον άκουσα να τα λέει δημόσια εκείνων των πολιτικών αρχηγών. Γιατί δεν τα λέει δημόσια αυτό? Αυτό που περιμένουμε να ακούσει ο κόσμος απόψε όμως είναι αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές, κύριε Κυριανού, από όλους. Βεβαίως, ναι, κύριε Παπαδόπουλε, όμως αυτό που αν θέλετε θέλουν οι πολίτες να ακούσουν είναι από εδώ και πέρα. Δηλαδή οι διαφωνίες, αν θέλετε, είναι καταγεγραμμένες κάτω. Σε αυτή την φάση, αν μιλώ για οικονομική πτυχή, λέμε ότι θα στείλουμε το άλλο. Να προσθέσω κάποια. Πώς θα πάμε παρακάτω? Όχι μόνο να μπορούμε. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας αρνητής της λύσης, ο οποίος στερεί από μερίδα του λαού την οικονομική ευμάρεια η οποία θα έρθει. Είδατε την αμόχωστο. Η οικονομική έκρηξη που θα σημειωθεί στον τόπο μας με τη λύση του Κυπριακού, μόνο και μόνο γιατί έχετε μονές και είστε αρνητικός συνεχώς σε οποιοδήποτε σχέδιο λύσης. Για κάποιους κιόλας λόγους που δεν απτούνται της πολιτικής, όπως ακούσαμε πάρα πολλές φορές να ακούγεται. Μπορώ να το σχολιάσω αυτό στο τέλος. Ελεύθερο, δεν θέλετε. Επειδή είδα και το ρεπορτάζ σας, που είναι, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Όμως πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για την περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου ή μιλάμε για την πόλη της Αμοχώστου? Γιατί η περίκληση στην περιοχή της Αμοχώστου είναι το 0,0007% της έκτασης της Κύπρου. Η πόλη της Αμοχωστού είναι πολύ μεγαλύτερη, εκείνη είναι που διεκδικούμε και παρακαλώ τους βαροχιώτες, τους αμοχωστιανούς, τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή, αν έχουν Google Earth, το γνωστό application που μπορεί οποιοςδήποτε να κατεβάσει, να δει σήμερα ακριβώς αυτό που έχει διαπιστώσει το ρεπορτάζ σας. Η πόλη της Αμοχωστού είναι πλήρως αναπτυγμένη, υπάρχουν μέσα χρήστες στις περιουσίες των προσφύγων μας, πλήρως αναπτυγμένη με πανεπιστήμια, με τζαμιά, με λιμάνια, με και καζίνο νομίζω προσπαθούν να χτίσουν αυτή τη στιγμή. Άρα γίνεται ένα ερώτημα. Για ποια πόλη είναι που συζητάμε να δώσουν πίσω? Με τις εξαιρέσεις που συζητάνε και θέλουν οι Τουρκοκύπροι να επιβάλλουν στη λύση του Κυπριακού, δεν νομίζω ότι μιλάμε για την πόλη της Αμοχώστου πλέον. Μιλάμε για την περίκληση στην πόλη της Αμοχώστου, που είναι μια περιοχή όπως την Αλληνική της Λάρνακας, περίπου μισός Πρωταράς. Για εκείνη την περιοχή είναι που μιλούν οι Τούρκοι. Έρχομαι τώρα σε αυτά που
Και να υπενθυμίσω ότι και πρόσφατα οι Τουρκοκύπροι ανακοίνωσαν συμφωνία με Τούρκους εργολάβους ότι θα οικοδομήσουν την Αμόχωστον. Άρα διαρωτούμε, θα οικοδομήσουν την Αμόχωστον και θα μας τη δώσουν, ή θα οικοδομήσουν την Αμόχωστον επειδή δεν θα μας τη δώσουν. Την περίκληση στην πόλη εννοείται. Όχι, την πόλη είναι που είπαν ότι θα οικοδομήσουν. Και ποια είναι πόλη. Στο διαφορά. 0,007. Είναι αυτό ρωτάμε. Είναι ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Και δυστυχώς αυτά τα ζητήματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει, επειδή το εδαφικό δεν έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα. Συζητάμε τις εξαιρέσεις με τις οποίες οι πρόσφυγες θα χάσουν το δικαίωμα επανεγκατάστασης και επιστροφής, όπως θέλει η Τουρκία, και δεν συζητάμε το εδαφικό με χάρτη για να μας πούν τι θα δώσουν. Που δεν συμφέρει στην Τουρκία. Συζητάμε τι θα δώσουμε εμείς, τι θα χάσουν οι πρόσφυγες, αλλά αρνείται η Τουρκία να συζητήσει μαζί μας τι θα δώσει. Ουδέποτε εμείς αφισβητήσαμε τη λύση της Ζωνικής Δικαιωματικής Ομοσπονδίας. Ποτέ. Και αν υπάρχει οποιαδήποτε δική μου δήλωση ή του Δημοκρατικού Κόμματος με την οποία αφισβητείται αυτή η βάση λύσης του Κυπριακού, την οποία εμείς θεωρούμε ενός έσχα την υποχώρηση, να μας την παρουσιάσουν. Εμείς εκεί που διαφωνούμε είναι σε αυτήν την τακτική που μόλις τώρα έχω περιγράψει, ότι συζητάμε μόνο τις δικές μας υποχωρήσεις και αρνείται η Τουρκία να συζητήσει εκείνα που πρέπει να δώσει. Είναι μια λαθασμένη τακτική. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Χριστόφιας, το ίδιο έκανε και σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης. Αυτή η τακτική μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχει αποενοχοποιήσει την Τουρκία, έχει αναβαθμίσει τον κύριο Ακκιντζή, έχει αναβαθμίσει το ψευδοκράτος, έχει υποβαθμίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Επί της ουσίας της διαπραγματεύσης δεν έχουμε τίποτε που να έχει να κάνει με υποχωρήσεις της Τουρκίας, ενώ αντίθετα έχουμε έναν κατάλογο δικών μας υποχωρήσεων. Και σε ό,τι αφορά την ουσία της λύσης. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι η παραγωγική είναι τη συζήτηση για την Ομοσπονδία. Κρίνεται το ιδιαίτερο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Μπορεί να ξέρω, ακούμε την τρέπεδα. Κρίνεται το ιδιαίτερο όμω την σωστή λύση του Κυπριακού μαζί με τον κίνδυνο καταστροφή τη Κύπρου, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κύριε Παπαδόπουλο. Αν συνεχιστεί η τακτική και η στρατηγική που ακολουθείτε, δεν θα έχουμε λύση του Κυπριακού ή αυτή η λύση θα είναι παντελώ απαραδείγματο. Υπάρχει άλλο δρόμο, κύριε Παπαδόπουλο. Φυσικά και υπάρχει άλλο δρόμο. Αν μου δώσετε τον χρόνο να σα πω και τον άλλο. Όχι τώρα, να σα πω, αν θέλετε να ολοκληρώσετε αυτό που θέλετε να πείτε. Ναι, θέλω να πω. Διότι έχουμε τον Μιχαλίτο Γνατίου από την Ουάσιγκτον μέσω Skype. Διότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το Δούνου Τουρ και το Παρίσι Μαν Τράπεζα. Τι ακριβώ. Ολοκληρώστε ένα δύο λεπτά, κύριε Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ σύντομα στην δύο σημεία. Ο Τάσο Παπαδόπουλο και για το ζήτημα τη εκπεριτροπή, όπω και για άλλα πολλά πράγματα, συζητούσε καλοπροαίρετα και καλόπιστα στο Εθνικό Συμβούλιο. Υπάρχουν τα πρακτικά, δεν αποδέχθηκε την εκπεριτροπή προεδρία, παρουσίασε κάποια θετικά και αρνητικά για αυτήν την πρόταση και είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δουλέψει αυτό που εισηγούνται οι Τούρκοι, γιατί δεν πάει για τουρκική αξίωση η εκπεριτροπή προεδρία. Τώρα την έχουν υιοθετήσει και οι ελληνοκυπριακά κόμματα. Το ΑΚΕΛ το παραδέχεται. Ο Δημοκρατικός Συνασπισμός, όχι δημόσια. Κάποτε είπε ο κύριος Αναστασιάδης σε μια δήλωση του ότι δεν πρέπει να συζητάμε πλέον για την εκπεριτροπή προεδρία. Το είχε μπει στο ΡΙΚ, στο τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα λέει ότι ενδεχομένως να είναι έτοιμος να επανεξετάσει και αυτήν τη θέση, ενδεχομένως όπως πολλές άλλες. Αυτό που είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι φυσικά και αν υπήρχε κοινό ψηφοδέλτιο, θα έπρεπε να είχαν κοινές θέσεις υποψήφοι. Άρα αυτό θα ήταν ένα θετικό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είπε ότι αυτή είναι ενδεδειγμένη λύση. Και η επιλογή που πρέπει να ακολουθήσει με την εκτελεστική εξουσία. Σε θα σου διαβάσω ένα απόσπασμα. Τι έλεγε ο Τάσος Μόλις. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω για την κυριαρχία. Να πάμε στον Μιχάλη του Γνατίου. Κύριε, να πω για την κυριαρχία και να κρυφτεί. Αν είναι πολύ σύντομα, 10 δευτερόλεπτα. Ναι, έχει δίκιο ο κύριο Κυπριανό. Η διατύπωση τότε του κύριου Χριστόφη ήταν καλύτερη από την κάκιστη διατύπωση που έχει διαμορφώσει ο κύριο Αναστασιάδη στο κοινό να ανακοινωθέν. Και αν θέλετε να εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι το κοινό ανακοινωθέν είναι έναν επικίνδυνο έγγραφο το οποίο σήμερα έχει γίνει λάβαρον της Τουρκίας με το οποίο επικαλείται τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά και η διατύπωση του κύριου Χριστόφια είχε ελλείψεις σε σχέση με το ότι είχαμε διακηρύξει εμείς ως θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς μία και μόνη κυριαρχία. Θα το κάνουμε μετά. Ωραία. Μιχάλης Εγνατίου μας ακούει από την Ουάσιγκτον. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Παύλο. Καλησπέρα Μιχάλη. Λοιπόν, και στους καλεσμένους σας και στους τηλεθεατές του ΜΕΚΑ. Ακούμε για εμπλοκή Δούνου Τού, Μιχάλη. Ακούμε για παγκόσμια τράπεζα, για συνεισφορά, για ειδικούς που είναι στην Κύπρο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η λέξη συνεισφορά την αφαιρέσουμε από τώρα. Διότι το Ταμείο, ειδικά το Ταμείο, δεν κάνει καμία συνεισφορά. Δίνει δανεικά, τα οποία πρέπει να επιστραφούν. Είναι από τα δανεικά τα οποία ποτέ δεν κουρεύονται, έτσι, για να ξέρεις, Λουκά. Λοιπόν, η οικονομική διάσταση βεβαίως της όποιας λύσης προκριθεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας μπορεί να αποδειχθεί και η αχίλλειος πτέρνα, διότι πολλοί άνθρωποι θα δώσουν σημασία και θα επηρεαστούν από τον τελικό αριθμό του κόστους, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Γι' αυτό θα ήθελα να είμαστε όλοι προσεκτικοί
και να περιμένουμε την ανάλυση, την τελική ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Προσωπικά, αν έκαναν την ανάλυση οι άνθρωποι των ΗΕ, εγώ θα την αμφισβητούσα, διότι θεωρώ ότι έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Αλλά, όσο και αν ακούγεται αυτό που θα σας πω, έτσι, θα μην μπορεί να το αποδεχτεί κανείς, το Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα πιστεύω ότι δεν θα παίξουν παιχνίδια και δεν θα μαγειρέψουν τους αριθμούς. Βεβαίως πάντα θα να κρατάμε όλοι μικροκαλάθι. Ρωτήσαμε τον εκπρόσωπο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για αυτή την έρευνα που γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι μας διαφώτισε σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, διότι δεν αναφέρει κανένα αριθμό. Άρα, θα έλεγα ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε αριθμό, σίγουρα δεν έχουν καταλήξει στο τελικό νούμερο. Έχουν μια ιδέα για το κόστος της λύσης, αλλά αντιλήφθηκα ότι χρειάζονται ακόμα χρόνο για να καταλήξουν σε ακριβή συμπεράσματα. Μας έστειλε λοιπόν ηλεκτρονικό μήνυμα και μας είπε τα εξής, ότι υπό την αιγίδα των ΗΕ το Ταμείο έχει ουσιαστική ανάμειξη σε επίπεδο τεχνικής βοήθειας στις οικονομικές πτυχές της επανενωμένης Κύπρου. Βοηθάμε, λέει ο εκπρόσωπος, στις δύο κοινότητες στην εξέβρεση βιώσιμης οικονομικής λύσης. Άρα, επιβεβαιώνει ότι αναμειγνύεται το Ταμείο, επιβεβαιώνει ότι αναμειγνύεται η Παγκόσμια Τράπεζα, η πρώτη φορά που το ξέρουμε αυτό, και ότι προσφέρουν και τεχνική βοήθεια. Η τεχνική βοήθεια είναι, όσο και σας κάνει εντύπωση, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Για ποιο λόγο? Διότι πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο και να πούν ότι κάνοντας αυτά δεν θα διακινδυνεύσετε να έχετε καινούργια μνημόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να τελειώσω και να πω ότι κυκλοφορούν μερικοί αριθμοί. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσα χρήματα και να προσφέρουν οι ξένοι, ένα ποσό, δεν θα πω μικρό ή μεγάλο, θα μείνει στην πλάτη του λαού, ενώ έπρεπε να το πληρώσει η Τουρκία, που είναι το κόστος της εισβολής και της κατοχής. Μάλιστα, Μιχάλη, σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα από φίλους που φτάνουν στο Twitter. Για παράδειγμα, αυτό που είπε ο Μιχάλης προηγουμένως, μέσα από τις διάφορες αναφορές λέει για πιθανούς δωρητές, θα ακούμε, θα κάνει το μελέτες κλπ. Όλα αυτά θα είναι δάνειο. Ποιος θα πληρώσει το κόστος και αν θα είναι μετά ένα μνημόνιο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θέλω να κάνετε ένα σχόλιο, αν θέλετε, σε κάτι που είπε ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ πριν από λίγο. Σας καταλόγησε, αν θέλετε, πολλά ήταν πράγματα. Ήταν προσβλητικός, ακριβώς. Σχήμα. Ότι τα κάνουν για λόγους προεκλογικής. Καταλόγησε, ναι, έλλειψη σοβαρότητας σε μια δήλωση που είπατε, ότι κάποια κόμματα μιλούν και κάνουν ό,τι κάνουν λόγω προεκλογικής. Αν μου επιτρέπετε, επειδή μπορεί να μην ακούσετε. Να συμπληρώσω ο κ. Παπαδόπουλος το τι είπε. Αυτό δεν είναι η όλη δήλωση που έκανα προηγουμένως. Απλά είπα ότι, αγαπητέ Νίκο, αυτό ισχύει για την Τουρκία, μας βοηθά προεκλογικά. Επειδή εμείς σχολιάζαμε το γεγονός ότι η πολιτική σας οδήγησε στο να καταθέσει η Τουρκία έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το οποίο να διεκδικεί την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ότι λέει ότι είναι κλειπούσα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και η Τουρκία δηλαδή συνεργάζεται μαζί μας για να έχουμε προεκλογικά επιχειρήματα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Εγώ δεν αποδίδω έλλειψη σοβαρότητας στον κύριο Παπαδόπουλο ή στο όποιο κοινοβουλευτικό κόμμα, σε καμία απολύτως περίπτωση. Εκείνο που ανέφερα μέσα από τη δήλωσή μου και είναι μια αρνητική διαπίστωση και θα μιλήσω και συγκεκριμένα, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Εδώ και δύο εβδομάδες συζητούμε μεταξύ μας για ένα θέμα το οποίο συμφωνούμε όλοι. Είναι ξεκάθαρη θέση της δικής μας πλευράς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μετεξέλιξη, δεν μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού χωρίς μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που συμφωνούμε απόλυτα όλοι και ακόμη σε αυτό το θέμα με καθημερινές δηλώσεις, ανακοινώσεις, αντιδηλώσεις επιχειρούμε να βρούμε διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ μας. Το αποδίδεται κάπως συγκεκριμένα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια αρνητική εξέλιξη και ναι, η Τουρκία με δηλώσεις, με ενέργειες επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός. Που ακόμα και σε ένα θέμα, επαναλαμβάνω, κανείς, μα κανείς δεν αμφισβητεί ότι μπορεί να υπάρξει λύση του Κυπριακού χωρίς να διασφαλίζεται αυτό το σημαντικό στοιχείο. Το σημαντικότερο, αν θέλετε, στοιχείο της λύσης του Κυπριακού. Παρ' όλα αυτά,
Εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε ανακοινώσεις, δηλώσεις καθημερινά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Και έχει το λίγο την εικόνα που δίνουμε σε εξωτερικό επίπεδο. Κύριε Παπαδόπουλε, λέει ότι συμφωνείτε όλοι. Γιατί το αναγκαστείτε σε θέμα εσείς? Δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνώ ο Δημοκρατικός Συνέδριος μαζί μας. Δεν επιζητά την μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας? Έχω χρόνο να σχολιάσω για να μπορούμε. Θέλω να ρωτήσω γιατί ο κόσμος που μας βλέπει και συνέχεια στις πολιτικές εκπομπές γίνεται ένας συσχετισμός από τον κοινωνικό εκπρόσωπο, ένας δικός σας. Μπορείτε να μας πείτε πώς τεκμηρώνεται? Θα δώσουμε χρόνο για να το εξηγήσω. Θα σας δώσουμε μετά λόγο. Συγγνώμη για Χριστοδουλίδη. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι όποιες διαφωνίες, οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι απόλυτα σεβαστές. Ναι, αλλά εσείς είπατε ότι είναι προεκλογικές προβλημότητες στην ανακοίνωση σας, κύριε Χριστοδουλίδη. Θεωρώ ότι να επιχειρούμε καθημερινά να βρίσκουμε διαφωνίες ακόμη και σε θέματα όπως το θέμα που σας έχω αναφέρει που αφορά τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι μια υγιής εξέλιξη και πολύ περισσότερο δεν τιμά κανένα μας στα μάτια του κόσμου και της κοινωνίας που μας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακούσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Θα ακούσει, κύριε εκπρόσωπε, ακούστε ή θα πει ο Παπαδόπουλος. Θέλω εδώ να συζητήσει. Ήταν μια παρέμβαση τρία λεπτά. Θα ακούσει από την τηλεόραση. Εντάξει, σεβαστό. Απλώς λέω ότι δεν είναι δίκαιο εγώ να σχολιάζω κάτι και να μην έχει το δικαίωμα να απαντήσει. Αν μπορώ να εξηγήσω για ποιο λόγο θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική διαφωνία. Το δίκο έφυγε από την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη για το κοινό να ανακοινωθεί ακριβώς για αυτό το θέμα. Επειδή δυστυχώς υιοθετήθηκε η αρχή της επικοδομητικής ασάφειας σε ό,τι αφορά την παρθενογένεση και όχι τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέμα ερμηνείας δηλαδή. Όχι, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Εμείς αυτό που διαπιστώνουμε είναι και προσπάθεια παραπλάνησης του λαού. Προχθές στην ομιλία του ο Νίκος Αναστασιάδης, για παράδειγμα, ανάφερε τα εξής, ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτόν είπε. Υπάρχει συμφωνία η οποία καταγράφεται στον κοινό ανακοινωθέν στην παράγραφο 4. Ότι το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα ορίζει ότι η Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία θα αποτελείται από δύο συνιστώσεις πολιτείες και αυτό λέει ότι παραπέμπει στη συνέχιση του κράτους μας. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πουθενά στο κοινό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται σε Ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία. Το κοινό ανακοινωθέν, όταν το διαβάσει κάποιος, αναφέρεται σε Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία. Άλλο πράγμα. Άρα. Γιατί παραπλανεί με αυτόν τον τρόπο ο πρόεδρος και το έβαλε και σε αποσοβητικά στην ομιλία του. Άρα, σαν να και διέβαζε το κείμενο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το ίδιο πράγμα είπε. Ότι στον κοινό ανακοινωθέν υπάρχει αναφορά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα, θεωρείται είναι ξεκάθαρο. Θεωρείται δηλαδή ότι δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Έχουμε υιοθετήσει την πολιτική. Απλώ να καταλάβει και ο κόσμο τι είναι που λέμε. Έχει υιοθετηθεί η πολιτική του Λόρδου Χάνη. Σε ό,τι αφορά την παρθενογένεση, ότι θα υπάρχουν επικοδομητικές ασάφειες και κανένας δεν θα καταλάβει τι έγινε. Τώρα παίρνει η Τουρκία το κοινό ανακοινωθέν, κατεβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το κοινό ανακοινωθέν στο χέρι, όπως προειδοποιούσαμε εμείς ότι θα γίνει, και δυστυχώς δικαιώνονται οι δικές μας ανησυχίες και προειδοποιήσεις, χρησιμοποιεί το κοινό ανακοινωθέν για να πείσει ότι η, Τουρκία, ότι η Κύπρος είναι κλειπούσα. Και λέμε εμείς. Εάν άλλα λέει στις διαπραγματεύσεις η Τουρκία και υπάρχει αυτή η σύγκληση και αυτή η συμφωνία, γιατί να μην δώσουν δημόσια αυτά τα έγγραφα, για να μπορέσουμε να πάμε να υπερασπιστούμε είναι την Κύπρο. Είναι κύριε στο Προεδρικό να πάνε να τα διαβάσει όποιος θέλει. Αυτές είναι ανοησίες. Λοιπόν, αυτό ακούω η κάθε Τουρκία, φορά που διαβάσει όποιος θέλει. Αυτές είναι ανοησίες. Λοιπόν. Το που λέμε είναι να δοθούν δημόσια και στον κόσμο. Θα κάνουμε δημόσια διαπραγμάτευση. Φυσικά θα κάνουμε δημόσια διαπραγμάτευση. Δεν αφορά εμάς η διαπραγμάτευση. Να πείσουμε τον κύριο Κυπριακό. Αφορά εμάς η διαπραγμάτευση. Εμείς λέμε ότι έγραφα να δοθούν δημόσια, γιατί η διαπραγμάτευση αφορά τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στη διαπραγμάτευση. Ο λαός είναι η δύναμη του Προέδρου. Είναι η ασπίδα του. Σε αθέμητες πιέσεις. Δεν θέλουμε να πάμε να τα δούμε. Αφορά τον κόσμο. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στη διαπραγμάτευση. Ο λαός είναι η δύναμη του Προέδρου. Είναι η ασπίδα του. Σε αθέμητες πιέσεις. Δεν θέλουμε να πάμε να τα δούμε πίσω από κλειστές πόρτες τα έγγραφα. Για να μπορέσουμε να πάμε διεθνώς να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι που λέμε. Και αν μου επιτρέπετε στη συνέχεια, με την άδεια του κύριου Κυπριανού, θέλω να σχολιάσω την κατηγορία. Αν ότι εμείς δεν θέλουμε λύση. Ωραία. Κύριε Κυπριανού. Από εμένα τόσο εκφράστηκε αυτή η κατηγορία. Το υπονοούμενο ήταν ότι αναφορά.
Και δεν, η αναφορά δεν ήταν από εσάς που έγινε. Ο Παύλος το έχει πει στην αρχή ότι κάποιοι σας καταλογίζουν, λέει ότι είστε αρνητές στην 23. Θέλω να σχολιάσω από εδώ. Κύριε Κυπριανού, πόσες διαφορετικές αναγνώσεις για μία, αν θέλετε, συγκεκριμένη πτυχή. Θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. Θα τα σχολιάσω όλα, αλλά αφήστε με να απαντήσω όπως θέλω. Η παράκληση μου θερμή. Θα ξεκινήσω με μια σειρά και θα καταλήξω με το θέμα της μετεξέλιξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πώς διαπραγματεύτηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος? Διαπραγματεύτηκε διαφορετικά από ό,τι διαπραγματεύτηκε ο Δημήτρης Χριστόφιας ή ο Νίκος Αναστασιάδης? Δηλαδή, συζήτησε για πρώτα και μετά ήρθαν στα θέματα της εκτελεστικής εξουσίας, της διακυβέρνησης, της οικονομίας, της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζήτησε ο Τάσος Παπαδόπουλος για το θέμα του εδαφικού, για το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων? Και μετά συζήτησε αυτά τα θέματα? Αφήστε με να τελειώσω, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Αφήστε με να τελειώσω, μετά να μου πείτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν επίστηκε από απόψεις όπως αυτές που διατυπώνει τώρα ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος το Σεπτέμβριο του 2006 να ακολουθήσει μια διαφορετική τακτική, τι συνέβηκε? Κατέθεσε 122 θέματα τα οποία ήθελε να συζητήσει σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Ουσιαστικά επαναρχίζαμε τη διαπραγμάτευση εξ υπαρχής του Κυπριακού. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν γύρω στις 60 συναντήσεις του Τάσου Τζονί με τον Ρασίτ Περτεύ, θυμάστε τότε, και να μην γίνει κατορθωτό να καταλήξουμε στη διαδικασία την οποία θα ακολουθούσαμε για να διαπραγματευτούμε. Και ποια ήταν η συνέχεια, σας παρακαλώ? Η συνέχεια ήταν ότι η Τουρκία πήρε ετήσια οικονομική χορηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 239 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία παίρνει μέχρι σήμερα, και εμείς επήραμε αφόρητες πιεσίες για να αποδεχτούμε το απευθείας εμπόριο των κατεχομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο όταν ανέλαβε ο Δημήτρης Χριστόφιας και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις, το απευθείας εμπόριο ξεχάστηκε. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω, τι είπε ο Τάσος Παπαδόπουλος για το θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας για την οποία κατηγορείται το ΑΚΕΛ? Ο Τάσος Παπαδόπουλος είπε και είναι καταγεγραμμένα στις 10 του Νιόβρη το 2008 στα πρακτικά. Δεν αποκαλύπτω τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Τα έδωσε πρώτα ο κύριος Περδίκης στη δημοσιότητα, οπότε μπορώ να τα πω και εγώ. Είπε λοιπόν ο κύριος Παπαδόπουλος, υπάρχει έγγραφο δικό μας για αυτό το θέμα, για την εκπεριτροπής Προεδρία, από το 1972. Χρησιμοποιώντας μάλιστα ανάλογο σχέδιο το οποίο είχε πει ο κύριος Μαντέλα όταν διεξήγεν τις δικές του διαπραγματεύσεις για την Νότια Αφρική. Εγώ διάβασα αυτόν τον έγγραφο. Μάλιστα μου ανατέθηκε να κάνω και ειδική μελέτη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και παρακάτω είπε ότι δεν προσπαθώ να πατρονάρω, είπε του κύριου Χριστόφια, είναι βελτίωση η δική σας πρόταση. Και έρχεται και εξηγά γιατί ο ίδιος δεν εκατέθεσε αυτή την πρόταση. Σε απάντηση, σε ερώτηση του κύριου Αναστασιάδη απαντά. Εννοώ πρόεδρων και αντιπρόεδρων που να εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ένα από τα θέματα που χτυπούν στα μάτια ως ριζική αλλαγή των λεγόμενων ισορροπιών του σχεδίου, εννοούσε του ΑΝΑΝ. Άσχετα αν αυτή θα ήταν μια καλή και σημαντική αλλαγή, αν το εγείραμε σε αυτό το στάδιο, μιλούμε για το 2005, θα μας κατηγορούσαν ότι μια τέτοια εισήγηση ανατρέπει ολοκληρωτικά το σχέδιο. Γι' αυτό δεν το εγείραμε. Και έρχομαι τώρα στην μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ σε όλες μου τις ομιλίες για έναν ολόκληρο χρόνο. Μια συζήτηση την οποία η κυβέρνηση χαρακτηρίζει αχρίαστη. Ναι, ναι, ενώ για έναν ολόκληρο χρόνο έλεγα στις ομιλίες μου ότι εάν δεν προνοείται μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμείς δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τη λύση. Καθημερινά μου υποβαλλόταν το ερώτημα από τον κύριο Παπαδόπουλο να απαντήσει το ΑΚΕΛ εάν δέχεται την μετεξέλιξη ή όχι. Μιλούν λοιπόν, με βάση το διεθνές δίκαιο, πότε έχουμε μετεξέλιξη
ενός ενιαίου κράτους σε ομόσπονδο. Με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε γνωμάτευση την οποία μας έδωσαν εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους. Τώρα εάν τους απορρίψουμε όλους και θεωρούμε ότι εμείς κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, εγώ λέω μπράβο μας, είμαστε το κέντρο της γης, ξέρουμε τα πάντα, οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι πληρώνονται από διεθνείς οργανισμούς για να τους δίνουν μελέτες, είναι άχρηστοι άνθρωποι, δεν ξέρουν τίποτε, εμείς ξέρουμε τα πάντα. Πότε έχουμε μεταξέλιξη λοιπόν? Όταν προνοείται συνέχεια της συμμετοχής του κράτους σε διεθνείς οργανισμούς διακρατικού χαρακτήρα, όπως είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτόν προνοείται από τις συμφωνίες τις οποίες έκαμε, τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από τον κύριο Αναστασιάδη. Η δεύτερη προϋπόθεση, συνέχιση των συνθήκων, των διεθνών συνθήκων που δεσμεύουν το κράτος. Υπόγραψε 1.500 συνθήκες διεθνείς η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι σήμερα. Έγιναν όλες αποδεκτές. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ισχύουν αντίστοιχα και αυτές που έκαναν στο Σοβδοκράτος, κύριε Κυπριακή. Όχι, αυτόν ξεκίνησα να λέω. Η τουρκοκυπριακή κοινότητα προέταξε 350. Απορρίφθηκαν οι 350, έγιναν αποδεκτές μόνο 35, που αφορούν θέματα πολιτιστικών συμφωνιών που έκαμε με την Τουρκία και θέματα εμπορικά που υπέγραψε με την Τουρκία. Αποκλειστικά και μόνο, τίποτε άλλο. Και λέμε ότι από αυτά τα ζητήματα θα θεωρείται αναγνώριση του ψευδοκράτους. Και το τρίτο, όχι, απορρίφθηκαν από τη σύγκληση. Αυτά είναι συμφωνημένα, αυτά που λέω. Και το τρίτο, απαγορεύεται η απόσχηση. Αυτό άρα μας καλύπτει η νομικά, λέτε. Αυτό σημαίνει ότι... δηλαδή, λέτε ότι καλυπτόμαστε από το νομικό δίκαιο, το διεθνές και δίκαιο. Αυτές είναι στις συγκλήσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί. Πάντως, κύριε Κυπριανού, να θυμίσω κάτι το οποίο... θέλω να θυμίσω κάτι και μου προκαλεί απορία. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος που έκανε τη δήλωση, δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι πολύ καλά τη δήλωσή του. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε μεταξέλιξη, γιατί αντιδρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί αντιδρά η τουρκική πλευρά. Και μια δήλωση του Πρόεδρου. Αυτό δεν σας προβληματίζει για την ασάφεια των αναφορών? Δεν έχω αμφιβολία ότι η τουρκική πλευρά θα αντιδρά. Και δεν πρόκειται να δεχτεί σαφή αναφορά. Λοιπόν. Το ερώτημα είναι αν με βάση το διεθνές δίκαιο και τις πρόνοιες της συμφωνίας. Βέβαια, να ξεκαθαρίσω ότι συμφωνία δεν έχουμε ακόμη. Είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε συμφωνία. Μάλιστα. Και εδώ εστιάζεται η δική μας κριτική στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Εκείνο που λέμε είναι, αντί τώρα να ξεκινούμε να υποσκάπτουμε την όλη διαδικασία, ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις πρόνοιες, εκεί που θεωρούμε ότι υπολείπονται, ας συνεργαστούμε όλοι για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Και όταν έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, ο καθένας θα το κρίνει, μάλιστα, με βάση τη δική του πολιτική και φιλοσοφία, και θα τοποθετηθεί στον Κυπριακό λαό λέγοντας λοιπόν, του ναι. Κύριε Βαδόπουλε, πάρτε μια ανατολία να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ και να δούμε να σχολιάσετε. Αφορά την τεχνοκρατική, αν θέλετε, προσέγγιση της οικονομικής ψυχής της λύσης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι απόψεις. Θα το δούμε και να επανέλθουμε. Και να πω ότι τα ερωτήματα που θέτω εγώ και ο Παύλος είναι ερωτήματα που παίρνουμε μέσω Twitter από πάρα πολλούς φίλους τηλεθεατές. Προσπαθούμε να τα συνοψίσουμε, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα θέτουμε στους καλεσμένους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Για πρώτη φορά στα σχεδόν 40 χρόνια διαπραγματεύσεων τίθεται τόσο έντονα η οικονομική πτυχή της λύσης του Κυπριακού. Αυτό το θολό τοπίο που υπάρχει επιχειρεί η κυβέρνηση να ξεδιαλύνει προσκαλώντας την Κύπρο τον περασμένο Δεκέμβριο κλιμάκια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα ώστε να ετοιμάσουν εμπεριστατωμένες μελέτες που θα αφορούν όλες τις οικονομικές πτυχές. Οι απόψεις πάντως διαφορετικές ως προς τα οικονομικά ωφέλη που θα προκύψουν από την επιδιωκόμενη λύση του Κυπριακού. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, Φίδια Πιλίδη, ο οποίος εκφράζει ισχυρή άποψη για τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν εάν η λύση θα είναι λειτουργική και βιώσιμη. Υπάρχουν δύο θέματα που πρέπει να διαχωρίσουμε. Το ένα είναι το κόστος της εφαρμογής της λύσης, που εδώ μιλούμε βασικά για τις υποδομές που θα πρέπει να ξαναχτιστούν από την αρχή σε περιοχές που θα επιστραφούν. Και πάμε στο θέμα τι είναι τα οικονομικά ωφέλη. Πρώτα απ' όλα, για να υπάρξουν οποιαδήποτε οικονομικά ωφέλη από τη λύση, η λύση πρέπει να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Και πρέπει... Δημοκρατικό πολίτευμα. Όταν πιάσεις τον κόσμο και τον
περιορίσει σε ένα πράγμα και λέει ότι τα μέσα είναι Ελληνοκύπριοι, τα μέσα είναι Τουρκοκύπριοι, τα μέσα είναι Αρμένοι, δεν ξέρω εγώ τι θα είναι, εμάς βέβαια είναι μόνο δύο ζώνες, βάζει όλον τον σατανά τη διχόνοια μεταξύ του κόσμου. Εμείς πρέπει να ζήσουμε μαζί, να έχουν τη ζωνική, ώστε να υπάρχει μόνιμη παράλυση της κεντρικής κυβέρνησης, να υπάρχει κενό εξουσίας, το οποίο να γεμίζουν άλλες χώρες, όχι εμείς. Η οικονομική πτυχή δεν είναι μια μαθηματική πράξη κατά την οποία θα κάνεις πρόσθεση, αφαίρεση και θα έχεις ένα αποτέλεσμα. Είναι αρκετοί παράγοντες που θα συμβάλλουν είτε θετικά είτε αρνητικά για να διαμορφωθεί το άθροισμα. Επιχειρήσαμε να βάλουμε στη ζυγαριά θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Στη μια πλευρά έχουμε την ανάπτυξη που θα δημιουργηθεί, μείωση της ανεργίας και της μετανάστευσης, ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας, ανάπτυξη γης η οποία εδώ και δεκαετίες βρίσκεται αδρανοποιημένη αλλά και σταθερότητα στο νησί. Από την άλλη είναι καταρχήν το κόστος ανοικοδόμησης, το ύψος των αποζημιώσεων, η μεγάλη δαπάνη της δημόσιας υπηρεσίας αλλά και το χρέος που θα απομισθεί το ομόσπονδο κράτος. Έκθεση του ΠΡΙΟ, η οποία ετοιμάστηκε το φθινόπωρο του 2015, δείχνει μια εικόνα για την επόμενη μέρα της λύσης. Σύμφωνα με την έκθεση, με την επίλυση του Κυπριακού θα καταγράφεται αύξηση στο ΑΕΠ κατά 2,8% ετησίως για τα επόμενα 20 χρόνια, με αποτέλεσμα αυτό να διαπλασιαστεί. Η όθηση που θα υπάρξει θα εξαλείψει, όπως υποστηρίζει η έκθεση, τη διαφορά μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στο κατακεφαλήν εισόδημα. Για την ανεργία θα την μειώσει από το 15% σήμερα κάτω από το 5% μέσα στην επόμενη δεκαετία. Με τη λύση στο χέρι, η Κύπρος δεν θα χρειαστεί μνημόνιο, διότι θα είναι ικανή από μόνη της να εξεύρει τα χρήματα που χρειάζεται από την ελεύθερη αγορά. Εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη εκφράζει ο Άρης Πετάσης, κάνοντας τη δική του εκτίμηση για τις οικονομικές προκλήσεις του ομόσπονδου κράτους την επόμενη της λύσης. Και φέρνει ως παράδειγμα τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων. Το επόμενο πρωί οι Τούρκοι θα πάνε να μας καταγγείλουν ότι κάνουμε διακρίσεις, διότι πληρώνουμε εμείς πιο ψηλά και πληρώνουν εκείνοι πιο χαμηλά. Το παράδειγμα της Γερμανίας είναι το μόνο παράδειγμα που έχουμε πώς γίνεται η εξίσωση. Η εξίσωση γίνεται ο πλούσιος να δίδει εις το φτωχόν μέχρι να εξισωθούσει. Διεστάμενες απόψεις καταγράφονται και στο θέμα της ανάπτυξης μετά τη λύση. Σίγουρα αυτά τα πράγματα θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσέλκυσης μεγάλων ξένων επενδύσεων. Η Κύπρος θα γίνει πάρα πολύ ελκυστική για αυτόν τον σκοπό. Θα ανοίξει η ευκαιρία για προσέγγιση ανεξερεύνητων μέχρι τώρα αγορών. Και σίγουρα θα υπάρξουν ωφέλη για την απασχόληση. Θα αυξηθεί η απασχόληση, θα μειωθεί η ανεργία, αλλά και η μείωση της μετανάστευσης των νέων. Ας δούμε τώρα όμως τι γίνεται σε διζωνικά συστήματα. Το μόνο παράδειγμα που έχουμε για επενδύσεις ξένες είναι η Βοσνία, που έχει διζωνικό. Δεν έχει πιο καταλληλότερο συγκριτικό στοιχείο που τη Βοσνία. Η Βοσνία τα τελευταία 10 χρόνια κατά μέσον όρο είναι μόνο 200 εκατομμύρια. Δηλαδή η αξία ενός κτηρίου καλού, δεν πήγαινε κανένας. Για την οικονομική πτυχή της λύσης ρωτήθηκε από τον ανταποκριτή του ΜΕΚΑ, Μιχάλη Γνατίου, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Τζέι Ράις. Η απάντηση του ωστόσο καθόλου διαφωτιστική. I would however want to just add that whilst there has been good progress, you know, sustained fiscal efforts will be needed in the medium term to place public debt on a firmly downward path, and those structural reforms that I mentioned, they need to be again continue to be firmly implemented to boost growth and jobs. Είναι προφανές πως κανείς δεν μπορεί να δώσει ξεκάθαρη εικόνα για το τι αναμένεται την επόμενη μέρα της λύσης. Χαρακτηριστική και η τοποθέτηση του ειδικού συμβούλου, Έσπεν Μπαρθάιντα, ο οποίος μιλώντας για το θέμα, είπε πως το κόστος της λύσης δεν έχει εκτιμηθεί και οι αριθμοί που ακούγονται, μάλλον όπως είπε, είναι λάθος. Αυτά από τους τεχνοκράτες μας για τα οικονομικά της λύσης. Οι τρεις φοιτητές μας εδώ ακούνε με πάρα πολύ υπομονή τα όσα λέμε και εμείς και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Έχετε πολύ πολύ σύντομα κάποια ερωτήματα και προς τον κ. Παπαδόπουλο και προς τον κ. Κυπριανού. Ο Κυριάκος ο Κοτζαμάνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερώτημα προς τον κ. Παπαδόπουλο. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, το δίκο επίσημα θέτει υπέρ της λύσης του Κυπριακού. Όμως οποιαδήποτε εξέλιξη έρθει στην επιφάνεια γίνεται στόχος έντονης κριτικής από το δίκο. Πριν έκανετε αναφορά σε ένα βελτιωμένο σχέδιο λύσης. Η ερώτηση μου είναι τι προτείνετε ότι πρέπει να εμπεριέχεται σε ένα βελτιωμένο σχέδιο λύσης. Μάλιστα. Ναι, κύριε Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πολύ.
Μακάρι να είχαμε θετικές εξελίξεις και θα τις χαιρετίζαμε, γιατί η επιδίωξη όλων μας είναι να λύσουμε τον Κυπριακό. Αλλά δυστυχώς αυτό που διαπιστώνουμε ιδιαίτερα τελευταία είναι επί της ουσίας μηδέν στις διαπραγματεύσεις, μόνο για τις δικές μας υποχωρήσεις συζητάμε. Καμία ουσιαστική υποχώρηση από πλευράς της Τουρκίας στα κεφάλαια που μας ενδιαφέρουν, εδαφικό, ανασφάλεια, ανεπίκους, εγγύησεις, όλα εκείνα που μας ενδιαφέρουν εμάς, δεν έχουμε να ακούσει τίποτα. Και διεθνώς βλέπουμε την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, βλέπουμε την υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως έγινε στον Ταβός, βλέπουμε τις πράξεις και ενέργειες της Τουρκίας που ενεργά πλέον αμφισβητεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη, την ίδια την υπόσταση και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτές όλες οι εξελίξεις μας ανησυχούν, επειδή θεωρούμε ότι αυτές οι εξελίξεις είναι απότοκο της πολιτικής που ακολουθείται. Τι είναι που εισηγούμαστε? Εμείς αυτό που εισηγούμαστε είναι να αλλάξουμε στρατηγική. Και τι εννοούμε? Έχουμε τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε αποκλίνει από εκείνες τις αποφάσεις. Εκείνες αποφάσεις μιλούσαν για μια κυριαρχία, πλέον αυτή μια κυριαρχία έχει εξαφανιστεί. Έχουμε όμως και μια βασική διαφωνία με το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Συναγερμό σε σχέση με το τι πιστεύουμε ότι θέλει η Τουρκία. Και ολοκλήρωστε αυτό, κύριε Βαδοπούλη. ΑΚΕΛ και Δημοκρατικό Συναγερμό θεωρούν ότι η Τουρκία θέλει λύση. Και ότι εμείς είμαστε περίπου το πρόβλημα. Αυτό είναι που ακούσαμε προηγουμένως. Εμείς διαφωνούμε. Δεν πιστεύουμε ότι η Τουρκία, που βλέπουμε πως σήμερα συμπεριφέρεται, που βλέπουμε πως συμπεριφέρεται στους Κούρδους, που βλέπουμε πως συμπεριφέρεται στη Συρία, που κατεβάζει πολεμικά πλοία μέσα στην ΑΟΣ μας, που καταρρύπτει ρωσικά αεροπλάνα, που βλέπουμε ακριβώς τον κύριο Ερντογάν να αναπτύσσει μια νοοτροπία του νεοσυρτάνου, έκοψε ακόμα και το νερό στους Τουρκοκύπριους επειδή διαφώνησε με τον τρόπο διαχείρισης του παράνομου αγωγού και κάποιοι θέλουν να εμπιστευτούμε το φυσικό μας αέριο στην Τουρκία. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα θέλει λύση. Αυτή η χώρα πρέπει να πιεστεί για λύση από τρίτους. Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και από τους Αμερικάνους, εάν συνεχιστεί αυτή η αρνητική εξέλιξη που αντιμετωπίζεται αρνητικά σε σχέση με την Τουρκία στη Συρία, αλλά και από τους Ρώσους και άλλους. Και για να τα πετύχουμε αυτόν και καταλήγω, για να πετύχουμε αυτήν την πίεση και την αλλαγή ακριβώς της στάσης της Τουρκίας, χρειάζεται ακριβώς να διαφυλάξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η μόνη ασπίδα που έχουμε, το μόνο πλεονέκτημα που έχουμε ως κράτος μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν τη στρατηγική. Ο Πάπας Χριστοδούλου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον κύριο Κυπριανό, δεν κάνω λάθος? Ναι. Ας ακούσουμε. Καταρχάς, χαίρετε. Ακούσα πριν κάτι για προεκλογικές δηλώσεις. Το που θέλω να πω ως νέος άνθρωπος, επειδή είμαστε ως νέοι άνθρωποι, ότι τα πάντα που θα μείνουν πέρα θα είναι προεκλογικές δηλώσεις, κατά εμένα. Κύριε Κυπριανού, ακούσα πριν ότι, από εσάς ότι η Τουρκία πρέπει να πιεστεί από τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Και επίεδε και εσείς πρόσφατα, δεν κάνω λάθος, στην Τουρκία. Και το κουρδικό θέμα θεωρείται θετικά τα στοιχεία από την Τουρκία? Θεωρείτε ότι η Τουρκία πιέζεται? Δεν πρόκειται η Τουρκία να πιεστεί με την έννοια που θέλουμε να πιέζει να την πιέσει η διεθνή κοινότητα. Εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε αυταπάτες και ψευδεσίσεις γύρω από αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχα αναφέρει προηγουμένως τι συνέβηκε όταν εμείς σκληρύναμε τη στάση μας, θεωρώντας ότι η σκλήρυνση της θέσης μας θα οδηγούσε σε άσκηση πιέσεων πάνω στην πλευρά την τουρκική. Πιεστήκαμε εμείς. Εκείνοι πήραν και αναφέρθηκα συγκεκριμένα στο 2006 το Σεπτέμβρη. Τουρκία πήρε 239 εκατομμύρια ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία παίρνει λοιπόν μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητούμε. Και εμείς επήραμε την άσκηση αφόρητων πιέσεων για να δεχτούμε το απευθείας εμπόριο. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι τόσο απλό το να λέμε και εμείς θέλουμε να πιεστεί η Τουρκία. Δεν είναι τόσο απλό να πιεστεί η Τουρκία. Πρέπει να πιστεί και θεωρώ ότι σε αυτήν τη συγκυρία, όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα με όλους τους γείτονες, στη συγκυρία όπου η Τουρκία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες πρώτα με τη Ρωσία στη Συρία, τώρα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι χτυπά τους Κούρδους, τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν, ψάχνει να βρει μια διέξοδο. Και η μόνη διέξοδος η οποία υπάρχει για την Τουρκία είναι η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Και επίσης επιχειρεί να γίνει μέρος των ευρύτερων σχεδιασμών για τα θέματα τα ενεργειακά. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Και πρέπει να πείσουμε την Τουρκία ότι είναι και προς το δικό της όφελος να συνεργαστεί για την επίτευξη λύσης η οποία θα ανταποκρίνεται στις δικές μας προσδοκίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την δικιά σου την ερώτηση, Μιχάλη.
ακολουθήσεις και ξέρει να το οδηγείς σωστά και ασφαλισμένα. Ποιος κινδύνος έχει ο οδηγός? Και Τουρκοκυπρίων αναμένουν ακόμα να ανεβραθούν. Για δεκαετίες οι οικογένειες τους έχουν δυστυχώς σε βάρος της ανέβρασής τους, καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες αλλά και οι συγγενείς τους φεύγουν από τη ζωή. Ως εκ τούτου, ως ηγέτες απευθύνουμε κοινή έκκληση σε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τόπους ταφής να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες με την Διερευνητική Επιτροπή Αναγνωμένων. Μέχρι τη μία, καθημερινά, η επικαιρότητα στην Κύπρο και τον κόσμο. Η δημοσιογραφική ομάδα του Μέγα σας ενημερώνει για το τι γίνεται την ώρα που συμβαίνει. Όλα όσα θέλετε και πρέπει να ξέρετε με άποψη, σχόλια, ζωντανές συνδέσεις και αποκαλύψεις. Μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα. Ενημέρωση τώρα με τον Παύλο Μιλωνά και την Πέρσα Σιάσου. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο φιλοξενούμενοι μας ο κύριος Άντρος Κυπρανού και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος και ως οι φοιτητές μας. Μίχαλε, στον Μιχάλη τον Κακότατο, φοιτητή μας του Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Μιχάλη, σε ποιο θα κάνεις την ερώτηση? Στον κύριο Κυπριανού. Σε ακούμε. Κύριε Κυπριανού, οφείλω να ομολογήσω ότι η απάντηση σας στο προηγούμενο ερώτημα μεγάλυψε. Επισκεφτήκατε την Άγκυρα και δηλώσατε ότι η Τουρκία έχει καλή θέληση για επιλύση του Κυπριακού. Λίγες μέρες μετά, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν μετακινούνται από το σχέδιο Νανάν και δεν επιστρέφουν τη Μόρφου. Ποια τελικά είναι η πραγματικότητα και πώς γίνεται να βλέπετε καλή θέληση σε άτομα που δεν αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία? Νομίζω, Μιχάλη, δεν άκουσε τι είπα όταν επέστρεψα από την Τουρκία. Ήμουν πολύ προσεκτικό σε όλες ανεξαιρέτως τις δηλώσεις. Είπα ότι έδειξαν να είναι έτοιμοι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο Κυπριακό. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αποδειχτούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ποτέ το ΑΚΕΡ δεν υποστήριξε ότι δεν θα υπάρχουν δυσκολίες στη διαδικασία για επίλυση του Κυπριακού. Εμείς ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που λέμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να αναλωνόμαστε σε μικροκομματικά παιχνίδια μεταξύ μας. Ότι θα πρέπει να θέσουμε όλοι υπεράνω των πάντων το συμφέρον του τόπου και του λαού μας και να δούμε πώς συνεργαζόμαστε για να λύσουμε το Κυπριακό. Το ερώτημα είναι πώς ξεπερνούνται τα προβλήματα και οι δυσκολίες. Με προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και οι οποίες όχι απλά και μόνο δεν απέδωσαν, αλλά μας έφεραν σε δεινότερη θέση. Κύριε Πρινανού, πηγαίνοντας στην Τουρκία, φέρατε κάτι καινούργιο από αυτά που ξέραμε ως τώρα και σας ρωτώ δημοσιογραφικά για να μάθει και ο κόσμος. Εξαρτάται τι εννοείς. Εγώ όταν πήγαινα στην Τουρκία, αγαπητέ Παύλο, δεν είχα ποτέ την αυταπάτη ότι ο κύριος Νταβούτογλου θα μου έλεγε κάτι που δεν το είχε πει προηγουμένως. Μια ελπίδα, κύριε Βρανώ, σας άφησα για τις εγγύσεις κάτι ανοιχτό για το εδαφικό. Το γεγονός ότι συζητούν το θέμα της ασφάλειας, εγώ προτιμώ να λέω, χρησιμοποιώ τη φράση είναι ασφάλεια και όχι εγγύσεις, είναι για, κατά την άποψη μου, σημαντικό. Ο κύριος Τσαβουσόγλου στη συζήτηση που είχαμε ήταν πολύ πιο αποκαλυπτικός. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτά τα πράγματα εμένα δεν με ικανοποιούν. Είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θέλω να δω να εφαρμόζονται αυτά τα οποία μας είπαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε. Μπορείτε και να αυτή τη θέση την διατύπωσα από την πρώτη στιγμή που έκανα δηλώσεις στην Τουρκία. Κύριε Κυπρανού, και όταν επέστρεψα στην Κύπρο, τα δύο πράγματα έλεγα. Μπορείτε να είστε αισιοδόξοι? Δεν μπορεί κάποιο να υπενυχτεί ότι εγώ επέρασα το μήνυμα, όπως λέει το Δίκο, ότι επέρασα το μήνυμα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για λύση στο Κυπριακό. Ουδέποτε είπα τέτοιο πράγμα.
Αντιθέτως έλεγα ότι πρέπει να το αποδείξουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να μου το αέβρετε που τα είπα, αγαπητέ Νικόλα. Ότι θέλει λύση. Λοιπόν, το είπατε ότι η Τουρκία θέλει. Έτσι είπα και δεν σταμάτησα σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, είναι το πιο εύκολο πράγμα να παραποιάτε, διότι εγώ πάντως σας παραδέχομαι. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Έχετε δεν μπορώ να διαστρεβλώνω το τι λέει ο άλλος για να χτίζω τα δικά μου επιχειρήματα. Εσείς έχετε την ικανότητα να το κάνετε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Το παραδέχομαι. Αγαπητέ Παύλο, λοιπόν, για επανέρχομαι στο δικό σας ερώτημα για να πω ότι. Μπορείτε να μας πείτε για το θέμα των εγγύσεων, τι σας είπαν. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξος. Της ασφάλειας, τι σας είπε ο κ. Τσαβουσόγλου, ο οποίος ήταν πιο προχωρημένος, ας πούμε. Ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να ήταν ικανοποιητικό σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της ασφάλειας. Αλλά επαναλαμβάνω, μια κουβέντα που γίνεται σε ένα τραπέζι όπου τρώεις δεν έχει κανέναν αντίκρισμα. Αυτά θα πρέπει να λεχτούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και αυτό το τόνιζα συνεχώς. Και μέχρι στιγμής η πορεία των διαπραγματεύσεων και των τουρκικών θέσεων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αφήνει περιθώριο αισιοδοξίας, κύριε Κυπριανό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας δεν έχει καν συζητηθεί. Γενικά. Γενικότερα το τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, αγαπητέ Λουκά, είναι έχουν επαναβεβαιωθεί ουσιαστικά οι συγκλήσεις Χριστόφια Τσαλάτ. Έχει προχωρήσει ο κύριος Αναστασιάδης με τον κύριο Ακιντζή σε κάποια ζητήματα σε μεγαλύτερο βάθος. Απομένουν όμως σημαντικά κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν καν να συζητηθεί. Το θέμα της ασφάλειας, το θέμα του εδαφικού, τα ζητήματα που αφορούν τους επίκους. Αυτά τα ζητήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και το καθένα από μόνο του μπορεί να αποτελέσει αιτία για μία επίτευξη συμφωνίας. Δεν μπορώ λοιπόν να λέω αν είμαι αισιόδοξος ή όχι. Θα φανεί στο τραπέζι το διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχω πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσω, θα είναι η τελευταία μας κατάληξη. Αν είναι η τελευταία μας τοποθέτηση. Νομίζω πως ναι, αλλά αν ρωτήσετε τις σκέψεις σας, κύριε Παπαδόπουλε, θα μας ενημερώσει με τον χρόνο. Κοιτάξτε, θέλω να ξεκινήσω από κάποια σχόλια που κάναμε προηγουμένως ο κύριος Κυπριανού. Ότι αναφέρθηκε στον Τάσο Παπαδόπουλο, ξεκάθαρο ότι σχολίαζε πρόταση του Δημήτρη Χριστόφια και δεν χρειάζεται λόγο να επανέλθουμε σε εκείνη τη συζήτηση. Το 2005 δεν ήταν ο Δημήτρη Χριστόφια. Πρόταση του Δημήτρη Χριστόφια. Αυτό είναι που σχολιάζει. Αλλά η δεύτερη αναφορά που έκανα ήταν το 2005. Όχι, υπήρχε από προηγουμένω αναφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Ο Τάσο Παπαδόπουλο, εκεί που ενδεχομένω να διαφωνήσετε μαζί του, είναι ότι δεν αποδεχόταν την επανεδιαπραγμάτευση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Μπορεί στι αρχέ αυτό να το λέγαμε για να αντιμετωπίσουμε τι πιέσει των ξένων. Η συμφωνία της 8ης Ιουλίου αυτό είναι που προέβλεπε και δυστυχώς ενταφιάστηκε. Αυτό που είπετε τώρα, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω να το ξανασκεφτείτε. Δεν το ξανασκεφτώ. Λέτε καθόλου. Ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έλεγε ψέματα στους ξένους. Έλεγε Κυπριανό, ψέματα στον Κυπριακό λαό για να τους ξεγελάσει. Αυτό είπατε εσείς που έλεγα ότι έλεγε κάποια πράγματα τότε. Κάποιοι άλλοι έλεγαν ψέματα στους ξένους για να περάσει το σχέδιο ΑΝΑΝ και να μην ανησυχούν. Τι το έλεγαν αυτό το πράγμα. Να σας πω. Τι το έλεγαν. Να μου το πείτε. Αλλά εσείς το είπατε τώρα. Κάποιοι άλλοι που ήθελαν να πάμε να πετύχουμε έγκριση των εγγύσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Μα είπε τώρα κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ψέματα, κύριε Κυπριανό. Είπες ότι αυτά τα πράγματα τα έλεγε, είπες. Άρα αυτό που θέλετε είναι η επαναδιαπραγμάτευση του να... Είπα εγώ έτσι πράγμα. Εσείς αυτό μα είναι τώρα είπα έτσι πράγμα εγώ. Άρα ο Τάσος Παπαδόπουλος ήθελε επαναδιαπραγμάτευση του σχεδόν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος είπετε, να μείνουμε σε αυτό που είπετε εσείς. Ωραία. Είπετε ότι ο κύριος Παπαδόπουλος έλεγε εκείνα που έλεγε, γιατί ήθελε να ξεγελάσει τους ξένους. Και εγώ λέω ότι έλεγε ψέματα στον Κυπριακό λαό. Έλεγε ψέματα ότι στο θέλετε, λέτε, ότι θέλετε να καταλαβαίνετε. Ανηθέσει. Να βάλουν πίσω τα παιδιά να το παίξουν. Ανηθέσει το Αγγέλ είναι ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το σχέδιο να ΑΝΑΝ. Εγώ είπα σας και προηγουμένως ότι έχετε την ικανότητα να μου επιτρέπετε, επειδή προσπαθώ να καταλάβω τι είναι που με κατηγορείτε. Έχετε δικαίωμα να λέτε ότι θέλετε. Εμένα με άκουσε ο κόσμος. Εγώ λέω ξεκάθαρα. Εμείς διαφωνούμε με την επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου ΑΝΑΝ και όποιος παραπέμπει στο σχέδιο ΑΝΑΝ για να μας λέει ότι αυτό είπαμε τότε στο σχέδιο ΑΝΑΝ, άρα πρέπει να το δεχτούμε σήμερα, απλά θέλει επαναδιαπραγμάτευση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Παρεμπιπτόντως, εγώ αυτό δεν είναι που κάνει τη λέξη ΑΝΑΝ. Σχέδιο να δεν την ανάφερα καν τη λέξη. Εγώ την αναφέρα. Προηγουμένως, επειδή εσείς μιλήσατε προχωρήσει, θα για την περίοδο αμέσως... Εγώ κρατώ αυτό που είπατε, ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος έλεγε ψέματα για να ξεγελάσει τους ξένους και τον Κυπριακό λαό. Αυτό είπετε. Λέγαμε κάποια πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις των ξένων. Αλλά η συμφωνία της δηλαδή ομόδης... εκείνα που διάβασα τα έλεγε για κατανάλωση. Όχι για κατανάλωση, κύριε Κυπριανό. Προσπαθείτε να καταλάβετε τι σας λέω. Εκεί είχαμε δυστυχώς πιέσεις από τους ξένους. Ήθελαν να ακούσουν κάποια επιχειρήματα εμάς και προσπαθούσαμε να διαμορφώσουμε κάποια επιχειρήματα. Στη συνέχεια, η συμφωνία της 8ης Ιουλίου μας απεγκλώβησε από το σχέδιο ΑΝΑΝ.
θα γίνεται μια νέα διαπραγμάτευση από την αρχή, ενδεχομένως το Αγγέλ να διαφωνά με αυτόν. Σεβαστόν. Αυτή ήταν η θέση του Τάσου Παπαδόπουλου. Ενταφίασα. Διότι είναι στηρίξαμε, λέω, διότι μια παράγραφο που έλεγε. Δικαινοτική δυσκολία όμω τον οποιαδήποτε άλλο. Με την επιστολή του κύριου Καμπάρη ήταν το Σεπτέμβρη. Η επιστολή και σα απάντησε με γενικό γραμματέα στην έκθεση του. Μα δεν συγχύσουμε καθόλου, αλλά λέτε πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εσεί δεν ανταποκρίνεστε. Είμαι τόσο πολύ συγχυσμένο που ξέρετε, δεν ξέρω τι λέω εγώ. Εγώ δεν ξέρω τι λέω. Δεν θέλω να μιλήσω, κύριο Καμπάρη. Ενδεχομένω, όχι κύριε Μιλάνο, σα παρακαλώ. Με διακόψει ο κύριος Κυπριανού, μην με διακόψετε και εσείς. Όχι, δεν θα έλεγαν τότε και τους απάντησε ο γραμματέας. Κύριε Κυπριανού, μου επιτρέπετε. Κύριε Μιλωτά, σας παρακαλώ, αφήστε μας να απαντήσω σε αυτό. Σα δώσουμε τον λόγο, κύριε Παπαδόπουλε. Προσπαθώ να κάνω τον συντονιστή γιατί μιλάτε και οι δύο και δεν ακούει κανένας. Είναι επειδή ο κύριος Κυπριανού θα σας αφήσει. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να εξηγήσω εσείς τις σκέψεις γιατί αυτό που δεν θέλει να καταλάβει ή που δεν θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ότι η συμφωνία της 8ης Ιουλίου μαζί με την επιστολή του Καμπάρη, που είναι και τα δύο μαζί, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Αυτό που επετύχαιναν τότε ήταν τον απεγκλωβισμό από το σχέδιο ΝΑΝ. Ο κύριος Χριστόφιας ενταφίασε τη συμφωνία της 8ης Ιουλίου και επέστρεψε στην επαναδιαπράγμαση της σχέδιου ΝΑΝ. Αυτό είναι που κάνουμε 7 χρόνια. Τις ίδιες πρόνοιες είναι που συζητάμε, εκεί είναι που πάμε και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε. 42 χρόνια, κύριε Μιλώνα και αγαπητέ Λουκά, από τα 42 χρόνια μετά το 1974, 29 χρόνια. Κυβέρνησαν οι πρόεδροι της λύσης. Ο κύριος Βασιλείου, ο κύριος Κληρίδης, ο κύριος Χριστόφιας, ο κύριος Αναστασιάδης. Γιατί δεν έλυσαν το Κυπριακό? Μάλιστα. Επειδή φταίμε εμείς οι απορριπτικοί Ελληνοκύπροι. Έρχομαι στην εισήγηση και στη θεώρηση ότι το Κυπριακό είναι νομικό πρόβλημα. Θα το μαζέψουμε λίγο, κύριε Παπαδόπουλε. Θα το μαζέψουμε πάρα πολύ. Είναι νομικό πρόβλημα και έχουμε γνωματεύσεις που θα μας σώσουν. Καλά, αν έχουμε αυτές τις γνωματεύσεις και είναι νομικό πρόβλημα των Κυπριακών, γιατί δεν πάμε σε αυτό το δικαστήριο σήμερα να δικαιωθούμε και να απελευθερώσουμε τη χώρα μας? Το Κυπριακό δεν είναι νομικό πρόβλημα. Αν έχουμε εμείς γνωματεύσεις, έχει ακόμα 100 η Τουρκία που λένε το αντίθετο. Το 1964, μετά την Τουρκοανταρσία, ζήσαμε, επιζήσαμε ως χώρα, επειδή δεν πήγαμε σε δικαστήριο, πήγαμε σε ένα πολιτικό σώμα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο με τη στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης τότε, υποστήριξε και στήριξε την Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτόν υπάρχουμε. Όχι επειδή υπήρχαν γνωματεύσεις. Και άρα αυτό που μας λέει ο συναγερμός, αυτό που μας λέει το ΑΚΕΛ, είναι να καταλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ή αυτό να κρύβεται πίσω από υποικοδομητικές ασάφειες και να ποντάρουμε τα πάντα, να παίξουμε ρωσική ρουλέτα. Την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, ότι στο μέλλον θα πάμε σε ένα μελλοντικό Συμβούλιο Ασφαλείας και θα αποφασίζουν ότι συνεχίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτόν τον ρίσκο. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ασπίδα μας. Χωρίς την Κυπριακή Δημοκρατία θα γίνουμε Παλαιστίνοι αν καταρρεύσει η λύση. Και με μια διαφορά όμως. Οι Παλαιστίνοι έχουν 100 εκατομμύρια Άραβες που τους στηρίζουν. Εμάς ποιος θα μας στηρίξει? Και έρχομαι εδώ. Ξεχνάω, κύριο Κυπριανού, ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος με τη δική του πολιτική πέτυχε την αντιδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Τουρκίας, την υποχρέωση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για πρώτη φορά από το 1974, την παγωποίηση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δικαίωμα να παγώσουμε και άλλα κεφαλαία. Αυτές τις κυρώσεις, αυτές τις επιτυχίες του Τάσου Παπαδόπουλου επικαλέστηκε πρόσφατα ο Νίκος Αναστασιάδης όταν κατέβηκε τον Μπαρμπάρος, αλλά δεν πέτυχε τίποτε περισσότερο. Αντίθετα με την πολιτική του κ. Χριστόφια και του κ. Αναστασιάδη, έχουμε τα καταστροφικά αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Αναβάθμιση του ψευδοκράτους, αναβάθμιση του κ. Ακιντζή, υποβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας και επί της ουσίας ούτε ο κ. Κυπριανού δεν είναι αισιόδοξος για την λύση του Κυπριακού. Έχουμε ώρα να συζητήσουμε για την οικονομική ψυχή της λύσης. Γιατί είναι σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σχολιάσω και εκείνο. Η 8η του Ιούλη έγινε την 8η του Ιούλη. Η επιστολή Καμπάρη στάλθηκε το Σεπτέμβρη. Και είπε τότε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι διαμορφώθηκε με την επιστολή Καμπάρη μια νέα βάση. Και το απάντησε με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα ότι δεν διαμορφώθηκε καμιά νέα βάση λύση. Είναι ερμηνεία δική σας, κύριε Κυπριακού. Ήταν καταγεγραμμένο στην έκθεση, κύριε Παπαδόπουλος. Είναι ερμηνεία δική σας όμως. Και η συνέχεια είναι πολύ καλά γνωστή. Η συνέχεια είναι πολύ καλά γνωστή. 60 συναντήσεις Τάσου Τζονί Ρασίτ Περτεφ. Δεν έγινε κατορθωτόν να συμφωνήσουμε στη διαδικασία που θα ακολουθεί το. Πότε είχαμε οπισθοδρόμηση στο Κυπριακό, πότε ζημιώναμε στο Κυπριακό. Επί Χριστόφια.
Για πρώτη φορά κατέβηκαν αξιωματούχοι στο λοιπόν, καλούμενο πρεσβευτικό του Τσαλάτ. Λοιπόν, εγώ λέω για πρώτη φορά μπήκε στο Λευκό Νίκο. Για πρώτη φορά ο κύριο Ακιντζή τώρα συναντιέται με αρχηγού κρατών. Για πρώτη φορά πήγαινε στον Ταβόσο που για πρώτη φορά μπήκαν αξιωματούχοι στον τόπο να λέμε. Σε αυτόν τον τόπο να λέμε. Έχουμε τον Παρπάρο. Έχουμε τέτοιε εξελίξει. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα τα οποία επαναλαμβάνουμε διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα σε μια προσπάθεια να λέμε, λέγοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ψέματα τα λέμε και όσες περισσότερες φορές τα λέμε, τόσο περισσότερο νομίζουμε ότι πείθουμε τον κόσμο. Λοιπόν, θα επαναλάβω αγαπητέ Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ θα περιμένω να τελειώσει και όταν τελειώσει θα πούμε ότι θέλω να πρέπει να τελειώσει και όταν τελειώσει θα πω ότι τι έχω να πω. Λοιπόν, είναι για πρώτη φορά. Πότε είχαμε οπισθοδρόμηση στο Κυπριακό, επαναλαμβάνω. Όταν το 2006 ενομίζαμε ότι ισχυροποιήσαμε τη θέση μας, η Τουρκία πήρε την ετήσια οικονομική βοήθεια 239 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς αφόρητες πιέσεις για το απευθείας εμπόριο. Όταν ο κύριος Σκληρίδης με τη λογική της πυραυλολογίας ξεκίνησε να δυσκολέψει την τουρκική πλευρά, ο κύριος Δεχτάς έβαλε στο τραπέζι τη λύση της συνομοσπονδίας και πήραμε στη συνέχεια το ψήφισμα 1250, το οποίο είπε όλα στο τραπέζι. Και όταν ο κύριος Αναστασιάδης ενόμισε ότι θα εσκλήρινε τη θέση του τότε που υιοθετούσε τις συμβουλές του Δημοκρατικού Κόμματος της ΕΔΕΚ και όλων των υπολείπων. Πότε υιοθετούσε τις συμβουλές της ΕΔΕΚ? Είχαμε για ένα χρόνο μη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Απειλές από την Τουρκία, λοιπόν, τότε είχαμε οπισθοδρόμηση. Εγώ θα πω το εξής. Μετά το 2006. Ουδέποτε το ΑΚΕΛ είπε ότι το Κυπριακό είναι νομικό πρόβλημα. Το Κυπριακό λοιπόν είναι κάτι εξοχήν πολιτικό πρόβλημα και θα λυθεί πολιτικά. Αυτό λέμε. Έχουμε δυσκολίες. Τις αναγνωρίζουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και οι δυσκολίες οφείλονται κυρίως στην τουρκική αδιαλλαξία. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς στο στόχο της λύσης. Λοιπόν, το συμφωνημένο πλαίσιο να εργαστούμε. Αν τα καταφέρουμε θα έχουμε λύση και θα δώσουμε νέα προοπτική στην χώρα. Κύριε καλά. Αν όχι η Τουρκία θα μείνει εκτεθειμένη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυπριανού. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν όντως. Ιδιαίτερα σε ευχαριστώ στον Μιχάλη, τον Κυριάκο και τον Πάμπο. Για την υπομονή τους. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για την οικονομική πτυχή. Για τον κόσμο που πήρε τηλέφωνο, έστειλε μηνύματα. Δεν καταφέραμε να μεταφέρουμε. Ακριβώς. Τα συνοφίσαμε, τα μεταφέραμε. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν και από τα ρεπορτάζ. Αν δεν απαντήθηκαν, δεν είναι η δική μας ευθύνη. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Καλή δύναμη.